κακό άνδρο. Αυτό θα έκανε και ο τελευταίος ανυπόλοιπος. Ο Δαβίδ όμως της απάντησε. Εγώ για να τιμήσω τον Κύριο φέρθηκα έτσι. Αυτός προτίμησε εμένα από τον πατέρα σου και από όλη την οικογένειά του, προκειμένου να με κάνει ηγεμόνα του λαού του Ισραήλ. Προς τιμήν του λοιπόν θα χορεύω ενώπιόν του και θα ταπεινωθώ ακόμα περισσότερο. Μπορεί έτσι να ξεφτελίζομαι στα μάτια σου, αλλά θα δοξαστώ από αυτές τις δούλες που ανέφερες. Η Μιχάλη, η κόρη του Σαούλ, σ' όλη της τη ζωή δεν γέννησε παιδί. Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 7. Η προφητεία του Νάθαν. Ο βασιλιάς Δαβίδ εγκαταστάθηκε στο ανάκτορό του και ο Κύριος του εξασφάλισε ησυχία από όλους γύρω τους εχθρούς του. Τότε είπε ο βασιλιάς τον Νάθαν τον προφήτη: «Εγώ κατοικώ σε παλάτι καμωμένο από κέδρους, ενώ η κυβωτός του Θεού βρίσκεται μέσα σε σκηνή. Τι λες εσύ γι' αυτό?» Ο Νάθαν είπε στο βασιλιά: «Πήγαινε, κάνε αυτό που επιθυμείς, γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου». Αλλά εκείνη τη νύχτα ο Κύριος είπε στον Άθα: «Πήγαινε και πες εκ μέρος μου στο δούλο μου το Δαβίδ: θέλεις να μου χτίσεις ναό για να κατοικώ? Εγώ από την ημέρα που έβγαλα τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο μέχρι σήμερα δεν κατοίκησα ποτέ σε ναό. Τους ακολουθούσα μένοντας σε σκηνή, και σε κανέναν από τους αρχηγούς που τους ανέθεσαν να οδηγούν το λαό μου τον Ισραήλ δεν παραπονέθηκα ποτέ ότι δεν μου έφτιαξαν κατοικητήριο από κέδρους. Πες λοιπόν στο δούλο μου το Δαβίδ ότι εγώ ο Κύριος του Σύμπαντος λέω: σε πήρα από το λιβάδι που έβοσκε στα πρόβατα και σε έκανα ηγεμόνα του λαού μου του Ισραήλ. Ήμουν μαζί σου παντού όπου πήγαινες. Εξαφάνισα όλους τους εχθρούς σου από μπροστά σου και σε έκανα ονομαστόν σαν τους μεγάλους της γης. Όρισε για το λαό μου τον Ισραήλ.